Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ένα ακόμη βίντεο. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την μεγαλύτερη εορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις γιορτινές μέρες. Ελπίζω να περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ξένιαστα, με τις οικογένειές μας, με αγάπη, με ευλογία Θεού στα σπιτικά μας. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω, το έδειξα και στην έκθεση τη χειροτέχνικα, αλλά ήταν πάρα πολύ ο θόρυβος, δεν ακουγόμουν ίσως, δεν υπήρξε η κατάλληλη ευκαιρία να μπορέσετε να τα ακούσετε κι εσείς, μου το ζητήσατε και από τη σελίδα μου και σήμερα θα το επαναλάβω. Θα κάνουμε λοιπόν ένα χριστουγεννιάτικο ιαλότουβλο. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, μπορούμε κάλλιστα ακόμη και οι αρχάριοι να το προσπαθήσουμε και να το δοκιμάσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν το ιαλότουβλο, θα το στολίσουμε με ό,τι γιορτινό έχουμε απάνω και θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο διακοσμητικό για κάποια γωνιά του σπιτιού μας, είτε για την κρεβατοκάμαρά μας στο κομωδίνο, είτε για το σαλόνι μας επάνω στο μπουφέ, είτε σε ένα τραπεζάκι. Αυτό είναι ιαλότουβλο, το ξέρετε όλοι, που πωλείται σε πολλά καταστήματα με δομικά υλικά, στο Leroy, στο Practical Care κτλ. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η τρύπα. Η τρύπα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και δεν ξέρω κατά πόσον αν θα μπορέσετε εσείς να προσπαθήσετε να το κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό υλικό το ιαλότουβλο και θέλει ίσως και ειδικό τρυπάνι και πολλές φορές όσες το προσπαθήσαμε μας έσπαγε το τρυπάνι. Αυτό το βρήκα όμως έτοιμο με την τρύπα του στο Adeco Foam Craft στην Έλενα Καλαφάτη, στη Θήβα. Οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία για να κάθομαι να ανοίξω τρυπούλα που είναι τόσο πολύ δύσκολη. Θα κάνουμε ένα ανάποδο ντεκουπάς και θα στολίσουμε επάνω, θα το κάνουμε πάρα πολύ γιορτινό, θα στολίσουμε με άπειρο χιόνι και θα βάλουμε και φωτάκια LED από εδώ και θα γίνει πάρα πολύ όμορφο διακοσμητικό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπορούμε να το προσπαθήσουμε όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Αυτό είναι λοιπόν το ιαλότουβλο που θα φτιάξουμε. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την εφαρμογή μας, ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα απάνω στη γυάλινη επιφάνεια για να μην μείνουν δαχτυλιές από τα χέρια μας. Να πω ότι εγώ έχω λατρέψει τα ιαλότουβλα. Τα πρώτα μου ιαλότουβλα μου τα έφερε δώρο η φίλη η Δώρα η Νίκα. Και από τότε έχω φτιάξει και για το δωμάτιο της γονής μου, το έχω κάνει ένα νοσταλγικό θέμα με φωτιστικό, έχω κάνει και για το μπαλκόνι με καλοκαιρινό θέμα και τώρα θα σας δείξω και το χριστουγεννιάτικο, βέβαια πολλοί έχουν κάνει ιαλότουβλα. Εγώ θέλω να σας δείξω το δικό μου τον τρόπο που είναι λίγο πιο εύκολος για να μπορέσουν και οι φίλες που δεν έχουν ασχοληθεί με τον ντεκουπάς να μάθουν και εκείνες πώς μπορούν να στολίσουν το σπίτι τους με ένα ιαλότουβλο γιορτινό. Έχω βρει μία από το Pinterest, έχω βρει μία παράσταση, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα χωριουδάκι με την εκκλησία του, με το σπίτι το φωτισμένο και με ανθρώπους που παίζουν, φτιάχνουν χιονάνθρωπο και παίζουν. Έχω ψεκάσει πρώτα, σας το λέω πάντα στις εκτυπώσεις λέιζερ, πάντα ψεκάζουμε και ταμπονάρουμε να είναι λίγο το χαρτί ελαφρώς βρεγμένο, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε εύκολα. Ταμπονάρουμε το περίσσιο νερό για να μην μας σχιστεί, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό. Και θα έρθω, θα βάλω μία λεπτή δόση από την κόλλα μου πρέπει να το εφαρμόσω από άκρη σ' άκρη να βγει καλά. Θα εφαρμόσω από πάνω κόλλα με ελαφριές κινήσεις, γιατί όπως είπα το χαρτί μας είναι νοπό
και μπορεί να μασκιστεί. Να πω ότι στα πλαϊνά έχω ήδη περάσει την μπάστα, γιατί δεν θα μπορούσα να δουλέψω διαφορετικά, να είναι η πάστα φρέσκια και να κάνω και την επικόλυση. Πέρασα λοιπόν στα πλαϊνά την πάστα μου για να έχει στεγνώσει, για να μπορέσω να δουλέψω το υπόλοιπο υαλότουβλο. Με μία ζελατίνα και με ένα πανί θα πάω να βγάλω τον περίσσιο αέρα για να κολλήσει όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό είναι ένα μικρό tip που μπορείτε να το κάνετε πάντα στις επικολλήσεις που κάνετε, είτε σε χαρτοπετσέτα είτε σε ριζόχαρτο. Εάν δεν καταφέρετε πολύ καλά να σας κολλήσει, δοκιμάστε και αυτό τον τρόπο. Εμένα λίγο μου κόλλησε εδώ. Θέλω λίγο περισσότερη κόλλα κάτω, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έφυγε ο αέρας. Και στεγνώνω. Στέγνωσα καλά, πέρασα ένα χέρι βερνίκι της Βαλέχο και επιπλέον από πάνω πέρασα ένα λευκό χρώμα, γιατί θα κάνω ντεκουπάς και στην εξωτερική πλευρά. Ξέρετε ότι μ' αρέσει να στολίζω και τις δύο πλευρές, όπως είδατε πρόσφατα και από το διόραμά μου. Δεν μ' αρέσει να φαίνεται μπροστά και πίσω να είναι ένα άδειο πράγμα. Οπότε, επειδή δεν ξέρω πόσο πορώδες μπορεί να είναι το χαρτί το συγκεκριμένο της εκτύπωσης, πέρασα λοιπόν προστατευτικό βερνίκι. Εάν θέλετε να κάνετε είτε με χαρτοπετσέτα ντεκουπάζ ανάποδο είτε με ριζόχαρτο, περνάτε πρώτα ένα βερνίκι και μετά το άσπρο χρώμα, γιατί μου έχει τύχει εμένα στις αρχές όταν μάθαινα μόνη μου να περάσει μέσα το χρώμα και να μου καταστρέψει όλη τη φωτογραφία και όλη τη δουλειά που είχα κάνει. Οπότε, αφού έχουμε περάσει και το βερνίκι, περάσαμε και το λευκό μας ακριλικό για να γίνει πολύ φωτεινή η επιφάνειά μας και να προσέχετε πάντα την ώρα που το βάζετε να είσαστε σίγουροι ότι είναι από τη σωστή πλευρά. Εδώ. Οπότε, για να είναι από τη σωστή πλευρά η φωτογραφία μας, να μην είναι το ένα ανάποδο και το άλλο σωστό, θα πάω και θα εφαρμόσω εδώ. Μία ωραία χαρτοπετσέτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Αΐ Βασίλης με το αυτοκίνητο που έρχεται να φέρει τα δώρα. Θα φωτοσκιάσουμε λίγο, θα βάλουμε και πάστα χιονιού, δεν είναι δύσκολο. Για τις καινούργιες φίλες που δεν είναι τόσο καλές στις φωτοσκιάσεις τα χριστουγεννιάτικα, είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί βάζεις πάρα πολύ πάστα χιονιού, καλύπτεις κάποια κενά, οπότε δεν είναι κάτι που θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημα αν δεν έχετε κάνει την τέλεια φωτοσκίαση. Με συγχωρείτε και για τη φωνή, είμαι ελαφρώς κρυωμένη. Για τις καινούργιες φίλες, ντεκουπάζ κάνουμε πάντα ακτινοτά, όπως
οι ακτίνες του ήλιου, για να μην μας μένει στη χαρτοπετσέτα. Αέρας και ζάρες. Και αν κάνει καμιά ζαρούλα κάτω-κάτω, θα καλυφθεί από το χιόνι, οπότε δεν πρέπει να σας στεναχωρεί. Στεγνώνω. Πέρασα βερνίκι όπως σας έχω πει για να προστατεύσω το έργο μου, για να κάνω μία μικρή φωτοσκίαση. Εδώ με ένα ψηλό πινελάκι συνέχισα το αυτοκίνητο, δεν ήθελα να σας κουράσω με τόσο μικρές λεπτομέρειες. Μία συνέχεια του αυτοκινήτου ήταν για να καλύψω το κενό από το σκίσιμο της χαρτοπετσέτας και θα πάω τώρα με λίγο λευκό και λίγο γαλάζιο να κάνω μία υποτυπώδη φωτοσκίαση. Είναι το μπεμπέ το γαλάζιο αυτό του ουρανού, οπότε είναι και πάρα πολύ εύκολη η φωτοσκίασή του. Έτσι για να μην έχουμε διαφορά μπαίνω και μέσα στο μοτίβο, έχουμε βάλει άλλωστε βερνίκι όπως έχουμε πει. Κάτω δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα βάλουμε πάστα χιονιού. Έκανα και τη λεπτομέρεια του φωτιστικού για να είναι λίγο πιο έντονο, γιατί πάντα κατά την εφαρμογή της χαρτοπετσέτας λίγο το χρώμα ξεφτίζει πάντα στις χαρτοπετσέτες, γι' αυτό περνάμε μετά και το βερνίκι πέρα από την προστασία για να ζωντανέψουν και λίγο τα χρώματα. Εδώ θα μπει και χιονάκι. Με ένα κοντούρ, αυτό είναι της Pendant, θα πάω να κάνω και κάποιες νυφάδες, να δώσω μία 3D όψη, απάνω δηλαδή όπου έχει το ίδιο το μοτίβο της χαρτοπετσέτας. Δίνει μια πιο 3D όψη στο έργο μας. Και με ένα κόκκινο κοντούρ, αυτό είναι νομίζω της Amsterdam είναι, να χρησιμοποιείτε κοντούρ γιατί δίνουν πάντα μια διάσταση στο έργο. Θα πάω να κάνω τα κοκκινάκια του. Εδώ έχει ένα γκί. Και θα πάρω να βάλω τώρα την μπάστα μου. Στο κάτω μέρος. Χρησιμοποίησα την πάστα της Cadence, την απλή, την κλασική, η οποία κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο χιόνι. Μπορείτε, αν δεν θέλετε, να ξοδέψετε χρήματα, μπείτε στο κανάλι μου να δείτε και την πάστα τη σπιτική που έχω φτιάξει.
και πάλι λίγο τα μποναριστά. Θα πάρω λίγο χρώμα. Και θα αφήσω λίγο από το γαλάζιο, γιατί το μοτίβο μου είναι λίγο γαλάζιο. Το χιόνι δηλαδή κάτω. Και φυσικά γλιτεράκι επιβάλλεται λόγω των ημερών. Στεγνώνω. Θα προσπαθήσω με ένα αυτοσχέδιο χωνί, γιατί είναι πολύ μικρή η τρυπούλα, να βάλω το χιόνι. Χιόνι σας έχω δείξει δύο συνταγές στο κανάλι μου, σπιτικές συνταγές και εύκολες, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ χιόνι. Ξεκινάω αυτή τη διαδικασία πρώτα πριν αρχίσω το να βάζω από πάνω την μπάστα, γιατί δεν θα μπορώ να μετακινήσω εύκολα. Γιατί θα είναι η μπάστα φρέσκια. Μικρή η τρύπα. Νομίζω είναι επαρκής η ποσότητα για χιόνι. Πέρασα και τα φωτάκια για να μην σας καθυστερώ με τέτοιες ασήμαντες λεπτομέρειες που μπορείτε να τις κάνετε και μόνοι σας. Έβαλα ένα αρκετό μέρος μέσα στην τρυπούλα για να φωτίσει μέσα η παράστασή μου και θα πάω να στολίσω το απάνω μέρος. Έχω επιλέξει δύο δεντράκια, μπορείτε να τα βρείτε στα είδη χόμπι ή ακόμη και στο παιχνίδο μάγαζο. Θα πάω λοιπόν να προσδώσω ένα γιορτινό χαρακτήρα και στο επάνω μέρος του γυαλότουβλου. Ένας όμορφος χιονάνθρωπος από τα Deco Foam Crafts. Μία υπέροχη μινιατούρα που έφερε από την Κορέα. Ένας νεαρός που μόλις έχει αγοράσει το δεντράκι του με έλκυθρο και το πάει σπίτι. Θα μπει και αυτή. Να βγάλω την ετικέτα από κάτω. Και ένας μικρός φράκτης. Σας έχω δείξει στο κανάλι μου πώς μπορούμε να κάνουμε φράκτες μόνοι μας. Για να οριοθετήσει το μέρος που υποτίθεται ο νεαρός αγοράζει το δέντρο του. Και θα έρθω να πλέξω και εδώ.
Θα το δείτε βέβαια και κατά τη φωτογράφηση. Η νύχτα φαίνεται ακόμη καλύτερο. Αυτή ήταν για σήμερα η δημιουργία μας. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας εμπνεύσει να φτιάξετε κι εσείς όχι ένα, όχι δύο, πολλά ιαλότουβλα, όχι μόνο για το σπίτι σας, αλλά και να τα δωρήσετε και σε φίλους σας στις γιορτινές μέρες. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω ακόμη και από εδώ όλους τους ακολούθους μου και από το YouTube και από το Instagram και από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τη σελίδα μου που εσείως έχει φτάσει τα 9.000 μέλη και πλέον. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη σας την αγάπη σας, την υποστήριξή σας που με ακολουθείτε σε κάθε βήμα, όχι μόνο στις δημιουργίες, ακόμη και στα οδηπορικά που κάνω στα διάφορα μέρη όπου βρίσκομαι και ταξιδεύω και σας μεταφέρω την γνώση μου, τις εικόνες μου και τις εμπειρίες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, ευτυχία και ευημερία στις οικογένειές σας και στα σπίτια σας. Ως το επόμενο βίντεο και στην επόμενη φορά να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Έχετε την αγάπη μου απεριόριστη, τα φιλιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!